πόσο θα ήθελα σήμερα να είμαι ένας καλός ποιητής ή ένας καλός ζωγράφος ή τέλος πάντων κάτι από όλον τον καλλιτεχνικό τον χώρο για να μπορούσα να θυμίσω τούτο εδώ το υπέροχο χαμόγελο, να τιμήσω το χαμόγελο από τη Μαρία μας, από το μαράκι μας, από την καρδιά της καρδιάς μας. Και διαβάζοντας χθες το βράδυ το Ευαγγέλιο που είχε σήμερα η ακολουθία της λειτουργίας, είπα η Μαρία μας τούτα δω που μπορούσαμε να πούμε σήμερα τα ζει αυτήν τη στιγμή. Τα ζει, τα έζησε στη ζωή που ήταν μαζί μας και θα τα ζει για πάντα. Δύο κομματάκια από το Ευαγγέλιο, συγχωρέστε με, που τα αγαπάω ιδιαίτερα. Λέει ο Χριστός, «Κάνε Θεέ μου, τούτοι εδώ οι μαθητές μου και όλοι οι πιστοί μου, μες στους αιώνες των αιώνων, κάνε ή να όσιν ένα, κάνε να είναι ένα τούτοι εδώ όλοι, ένα». Πώς να είναι ένα και ποιο ένα να είναι και πόσο ενωμένοι να είναι, καθώς και εμείς ένες μεν, όπως και εμείς, λέει η Αγία Τριάδα, είμαστε ένα. Το είδα, είναι από το κομμάτι του Ευαγγελίου της Μεγάλης Πέμπτης, εκείνο εκεί, ναι, το περίφημο πρώτο Ευαγγέλιο από τα 12. Κάνε λοιπόν Θεέ μου ή τα όσοι εν, καθώς και εμείς, καθώς και εμείς, είμαστε ένα. Και θυμάμαι τη Μαρία μας και πώς γίνεται εσείς να έχουμε εμείς η παρέα μας η μεγάλη. Τολμάω να το πω, η οικογένειά μας η μεγάλη, τόσα χρόνια κοντά με τον Παναγιώτη και με τον Μαράκι μας, αλλά τι θυμήθηκα μαζί όμως την άλλη και την άλλη Μαρία μας, που τούτες εδώ είχαν βγει, λες και φτιάχτηκε αντίγραφο η μία της άλλης. Και ήταν και φίλες κολλητές. Όταν προέκυψε μία υπέροχη εκδρομή που μας την χάρισε ο Παναγιώτης στην οικογένειά μου, στο φίλο μας τον μεγάλο και τρανό και υπέροχο τον Κώστα, και έμενε μία θέση και λέω, Μαράκι, ποιο να πάρω μάλλον μαζί, κρίνεις εσύ. Όλους διάλεξε τη Μαρία, εκείνη τη Μαρία που κι αυτή βιάστηκε να φύγει. Και αν με ρωτήσετε τώρα, παπά μου, μήπως μας τα μπερδεύεις και λες ή να όσοι μένουν, να είμαστε ένα, με ποιον να είμαστε ένα, με αυτή που έφυγε, που είναι το ένα, που είναι το μαζί. Και έβλεπα τώρα τη Θεία Κοινωνία και είπα, να το το ένα, το μαζί, το όλοι μαζί. Διότι ο παπάς το πρωί, ναι, αυτός ο χαζός παπάς, πρωί που ήρθε, όταν έκοψε τον Χριστό και τον έβαλε στη μέση του Αγίου Δίσκου,
μια μεριά έβαλε την Παναγιά και από την άλλη έβαλε όλον τον ουρανό, τους αγγέλους, τους προφήτες, τους αγίους, τους οσίους, τις γυναίκες, τους παλιούς, τους καινούριους, τελευταίους αγίους, και μπροστά στο Χριστό έτριψε ψυχουλάκια και διάβασε όλα τα ονόματα που είχε των ζωντανών, τα δικά μας, και των αποθαμένων. Εκεί λοιπόν είναι το μαζί. Πού το μαζί? Στο χάρισμα που μας έκανε ο Χριστός να μας δοθεί ο ίδιος και να μας θέλει μαζί. Όλους θα με συγχωρέσετε που θα αλλάξω τη λέξη. Ολότατους, ολότατους, όλους, όλους, όλους. Είναι εδώ η Μαρία. Ήταν εδώ η Μαρία. Θα είναι εδώ η Μαρία και η άλλη Μαρία και ο Βασιλάκης και ο αδερφός μου και η αδερφή μου και ο ανιψιός μου και οι γονείς μου και οι παππούδες μου και όλοι όσοι έφυγαν. Κανένας δεν φεύγει και δεν χάνεται. Άλλωστε, κάθε Κυριακή ο παπάς δίνεται αναστάσιμα. Τι είναι τούτο εδώ πάλι? Είναι η Ανάσταση που περιμένουν όλες οι ψυχές. Όλοι όσοι έφυγαν, όλοι όσοι θα φύγουμε, γιατί εγώ το εύχομαι όλοι να πάτε πάνω από τα 100, αλλά και στα 100 και στα 150 να πάμε, πάλι θα φύγουμε. Και θα πάμε πού? Εκεί που το μαζί είναι τόσο δυνατό και τόσο ζωντανό και τόσο χαρούμενο, γιατί εκεί δεν έχει κανένας καμία έννοια παρά μόνο όχι. Έχει μία έννοια, τους ανθρώπους του που άφησε πίσω του, την Ανούλα, την Αθανασία, το Γιαννάκη, την Αλεξάνδρα, τη μάνα της, τον πατέρα της, τα αδέρφια της, τον υπέροχο σύντροφό της. Και εμάς, κάπου κάποιο κομμάτι της καρδιάς της ήταν και δικό μας. Όλοι λοιπόν όσοι έφυγαν νιώθουν, θέλουν, υπάρχουν στο μαζί με το Θεό, με τους αγγέλους, με τους αγίους. Μου είπε κάτι προχθές ο Παναγιώτης, γι' αυτό το υπογραμμίζω. Αχ, μωρέ, λέει, αυτή τώρα είναι στο φως. Εμείς βλέπουμε φως, αλλά δεν έχουμε πολύ φως μέσα μας. Γιατί δεν έχουμε χάρη, ευλογία, την αρετή του φωτός. Ποια είναι η αρετή του φωτός? Η αγάπη. Όσο αγαπάς, τόσο φωτίζεσαι. Όσο αγαπάς, τόσο γεμίζει χάρη η ύπαρξή σου. Και το μαράκι μας, η μερούλα μας, η Μαρία μας, αγαπούσε πολύ. Και αγαπούσε έτσι που το κρύβε αυτό. Έτσι ήταν κι άλλοι που γνώρισα και έφυγαν. Αγάπησαν, 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 αγάπησαν και κρύφτηκαν, κρύφτηκαν, κρύφτηκαν. Και επειδή στο πνευματικό δεν κρύβεσαι εύκολα, εκεί εγώ βλέπω χάρες μεγάλες, αρετές μεγάλες, καρδιές σπουδαίες και ψυχές φωτεινές.
Και πώς τελειώνει το Ευαγγέλιο? Πιο ωραία ακόμα τελειώνει και τελειώνουμε. Κάνε Θεέ μου, λέει ο Χριστός στον Πατέρα του. Κάνε η χαρά ημών όλων σας, εννοούσε στους μαθητές του, ή να είναι πεπληρωμένη εν αυτής. Κάνε να είναι η χαρά τους γεμάτη η ψυχή τους. Αν ρωτούσαμε τη Μαρία μας σήμερα, να μας έλεγε, τι λέτε μωρέ και στενοχωριέστε? Εγώ γεύομαι μέρα νύχτα τέτοια χαρά, τέτοια παρέα, να έχεις παρέα την Παναγιά, να έχεις παρέα όλους τους αγγέλους, να έχεις παρέα όλους τους προφήτες, να έχεις παρέα όλους τους Αγίους, να έχεις παρέα τον Γεροπαΐσιο, τον Γεροπορφύριο και όλους τους άλλους σύγχρονους Αγίους. Και να έχεις παρέα, μου το είπε χθες κάποια άλλη ψυχή, που έχασε το παιδάκι της και ήρθε να βοηθήσει να φτιάξει το πανηγύρι της Μαρίας, και λέει, ήρθα να την ευχαριστήσω, γιατί εκεί πάνω σημάζεψε κοντά της το παιδάκι. Έτσι πορεύεται ο ουρανός. Εκεί δεν έχει μωρέ κακομοιριά, δεν έχει ζήλια, δεν έχει έκρα, δεν έχει κακία, δεν έχει μαυρίλα, δεν έχει αρρώστιες, δεν έχει βάσανα, δεν έχει έννοιες. Εκεί τι έχει? Αγάπη, 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 αγάπη. Αυτό ζει σήμερα η Μαρία μας. Αυτό ζει. Και επειδή βλέπω τα δάκρυα στα μάτια των δικών της, τους βεβαιώ, είχα την αγωνία αυτές τις μέρες, λέω, ρε Μαράκι, δείξε μου, ρε Μαράκι, σε παρακαλώ. Πονάω αν είσαι στο φως. Και μου ήρθε στον ύπνο. Όχι ολόλαμπρη, όχι ολόλαμπρη, φώτιζε σαν τον ήλιο το πρόσωπό της. Και λέω, αφού είσαι Μαράκι μου εκεί που έχει φως, προσκυνώ τη ζωή σου όλη. Και ξέρετε κάτι, συγχωρέστε με τα παιδιά της. Εγώ το είδα στα μάτια των παιδιών της, πως η δουλειά έκανε η Μαρία, στα παιδιά της και στην οικογένειά της και στους συντροφόρους. Πάμε λοιπόν, πάμε να ζήσουμε κάτι από όλα αυτά και αφήστε μωρέ τα υπόλοιπα. Ήρθα αυτές τις μέρες ένα χαρτί στην οικογένειά μου. Λέει, έχασες το σπίτι σου. Μάζεψα τα παιδιά μου και τους είπα, η αξία όλου αυτού του πράγματος δεν είναι ούτε ένα σπυρί. Η αξία της καρδιάς μας και της ψυχής μας είναι όλος θησαυρός της γης και του ουρανού.
πάμε λοιπόν πρώτα να αγκαλιαστούμε όλοι μαζί και μετά ένας-ένας να μας αγκαλιάσει ο Θεός, η Παναγία, η Άγγελη, η Άγιοι. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματα σου, τον Αγίο Λόχο πρόσμη, ευρεπική τη ζωή και θυραφαραδίσου, ευρωκακό την οδό διά τη μετανία, το απολωλό πρόβατον εγώ ημί, αναγκάλεσε με. Σωτήρ και σώσον με, και ξέρετε κάτι, αυτό κι αν δεν είναι να το υπογραμμίζεις, το άλλο το κομματάκι της οικογένειας, η Αθανασίτσα μας, κάνει κι αυτή λέει πως, μέχρι προχθές ήταν ένα αγριμάκι. Και όταν έφευγε για την Ολλανδία μου λέει, πάτερ, μισή ωρίτσα μπορώ να την έχω την προηγούμενη μέρα. Και της λέω, 3,5 ώρες δικές σου πήγα να φάω 2 ώρες. Και χθες το τηλέφωνο μου λέει, έφτιαξα ακόμη. Και θα πάω 2 ώρες μακριά να διαβάσω το πράγμα. Ξέρει ο Θεός πότε δίνει χάρη. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματα σου. Πάρε με, μην ολοπλάσας με και η πόλη σου διακοιμήσας. Άρα βάση εν το είστε πάλι με επιστρέψας στις γη. Εξής ελήθη, εις το καθομείο στην επανάδε και το αρχαίο κράτος αναμορφώσαστε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου, την πόλη μου τη σάρι του δόξη σου, ή και στήματα φέροντες μάτων, κτήρισον τόσο πλάσμα δέσποτα και καθάρισον σύγες πλαγνία και την πόθινη πατρίδα παράσουμη παραδείσου πάλι πλειον ολίγημε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου, ανάβασον ο Θεός την δούλη σου και κατάταξον αυτήν εν παραδείσω, όπου χωρεί τον Αγίο Κύριε και οι δικαίοι εκλάψους οι προσφοστήρες, την εκοιμημένη δούλη σου ανάταξον, παρόν αυτής πάντα τα ελλήματα. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίο Πνεύματι, το τριλαβές της μιας θεότητος, ευσεβώς ημίσον με πότες. Άγιος η, ο Πατήρ ο Άναρχος, ο Συνάναρχος Υιός δε Θείο Πνεύμα, φώτισον ημάς πίστης η λατρεύοντας και του αιωνίου πυρός εξάλφασον. Αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.
ευχαριστήσω όλους αυτούς που τόσο όμορφα τίμασαν τούτο εδώ που είναι το πανηγύρι της Μαρίας μας. Τώρα, όλοι κάτω από το πλάνο, όλοι, δεν θα φύγει κανένας πριν πάμε εκεί για να γευτούμε την αγάπη της. Την αγάπη όλων και κυρίως να χαμογελάσουμε και να μας χαμογελάσουν τα παιδιά της και η οικογένειά της. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.